Ξανά θέμα αποστατικοποίησης θέτει η Τουρκία στο Αιγαίο και απειλεί με πόλεμο για το καθεστώς των νησιών. Και αυτή τη φορά φαίνεται να είναι η κατάσταση ακόμη πιο κρίσιμη. Είδαμε την Τουρκία να στέλνει χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες στα σύνορά μας. Το 1996, την ίδια περίοδο περίπου, είχαμε και την κρίση των ημείων. Ο λόγος που ξεκινούν αυτή την περίοδο οι πολεμικές επιχειρήσεις είναι ότι καλυτερεύουν οι καιρικές συνθήκες σε όλη την επικράτεια του Αιγαίου. Οπότε και μια ενδεχόμενη επίθεση από πλευράς Τουρκίας είναι πιο εύκολη. Οι Τούρκοι αναφέρουν για ακόμα μια φορά ότι γίνεται παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές σε βίντεό μας ότι μετά την Συρία και την Λιβύη σειρά έχει η χώρα μας. Άλλωστε, οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες σε Συρία και Λιβύη. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.